θα κάνουμε, κυρία Σεσίλια? Α, και το Σεσίλια, χρυσό μου, το κυρία με μεγαλώνει. Άκου, χρυσό μου, θέλω να μου κάνεις μόνο ένα λούσιμο, γιατί ειλικρινά το μάτς μου προκάλεσε εκνευρισμό. Και εγώ όταν εκνευρίζομαι, υδρώνει το κεφάλι μου. Ναι. Αλλά μην το πει σε κανένα, σε παρακαλώ. Όχι, μην ανησυχείτε, δεν το λέω πουθενά. Το ίδιο πάθανα και στις παραστάσεις. Ναι. Αμέσως μετά το θέατρο πήγαινα στο κομμωτήριο. Σου έχω πει ότι έχω παίξει στην Πεντάμορφη και το Τέρα. Όχι, δεν μου το έχετε πει. Σε ποιο θέατρο? Για να είμαι ειλικρινής, έπαιξα σε μια κοινωνική εκδήλωση. Ναι. Αλλά καμιά σκηνή δεν είναι μικρή για μια έμπειρη ηθοποιό. Σωστά. Και ποιο ρόλο παίξατε εσείς? Δεν μου δώσαν την Πεντάμορφη και μέχρι σήμερα δεν ξέρω γιατί. Το Τέρας δεν ήθελα να το παίξω και έτσι έκανα το λαό. Το λαό? Τι εννοείτε? Αυτός που φωνάζουν από πίσω. Έπρεπε να μ' άκουγες πως φώναζα. Με κοίτα, φώναζα καταπληκτικά. Το φαντάζομαι, έξι. Δεν θα δώσεις ένα φυλάκι στη μαμά σου πριν φύγεις? Πριν λίγο σε φίλησα, μαμά. Και τι σημαίνει αυτό? Έλα, δώσε, παρακαλώ. Τα παιδάκια. Μην το πιέζεις με κοίτα, σε παρακαλώ. Α, μαμά, θα μείνω στο ράτα απόψε, εντάξει? Αν δεν έχει πρόβλημα η Λάουρα, εντάξει. Δεν το έχει. Σπίτι μου θα γίνει τρελοκομείο. Γιατί? Θα κάνουμε πιζάμα πάρτι. Ειλικρινά, δεν το βρίσκω αστείο να χορεύεις με πιζάμες. Εγώ, ξέρεις, προτιμώ τα πάρτι μας και... Σου έχω πει τότε που ντύθηκα Τσάρλι Τσάπλιν. Ναι, μου το έχετε πει. Ο Κάροτ. Μέσα είναι. Υπάρχει πρόβλημα? Μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, είμαι έτοιμος. Έλα, πάμε. Όχι, όλα τέλειωσαν. Πώς τέλειωσαν, δηλαδή? Η αδελφή μου θύμωσε γιατί απόψε το σπίτι είναι δικό της, γιατί θα κάνει τον πιτζάμα πάρτι. Α, όχι. Ξέρεις κάτι, Ράτα? Αρκετά ανέχτηκα την αδελφή σου. Θα βγει, δεν θα βγει? Έλα, έλα, πάμε. Τουλάχιστον ο πατέρας σου πήγε στο σπίτι σου. Δεν θέλω να το συζητήσω τώρα. Έλα. Έξω. Έλα, λίγο ακόμα, έλα, έλα. Ωραία, έλα τώρα, τι λες? Μα τι λες? Άσους, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα τους νικήσουμε. Ναι, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Καλά θα δεις, καβάλισες το καλάμι επειδή είσαι το μυαλό της ομάδας. Τι εννοείς? Αν πουλιώτουσαν τα μυαλά του χοντρού θα ήταν το πιο ακριβό. Γιατί? Γιατί να χρησιμοποιείται. Τι αστείο. Τι κάνεις εκεί, Πινόκιο? Εκπαιδεύω το στήλο, δεν βλέπεις? Τίτα, τίτα, τίτα. Σήκω, σήκω! Πάμε. Πήγα, πήγα τώρα! Ωραία εκπαίδευση. Δείτε, δείτε αυτό, δείτε αυτό. Πάμε. Όπα, όπα, όπα! Το μεγάλο μυαλό κυριαρχεί στο μικρό. Είναι φοβερό. Σε λίγο καιρό τσελίτο θα αρχίσει να γαυγίζει. Α, τι έξυπνο παιδί είναι αυτό. Γεια, τσελίτο. Γεια. Πάμε. Για να παίξουμε, πάμε. Γεια σου, Μαϊμού. Τι Μαϊμού, στυλί είναι. Α, όχι, Μαϊμού, έτσι τον ονομάσαμε. Τ' άκουσες, σε ονόμασαν Μαϊμού. Και σένα σε λέμε Πινόκιο, αλλά σε λένε Αντζελίτο. Άντε, άντε, πήγαινε να παίξουμε τους άλλους εξυπλάκιδες εκεί πέρα. Έλα, πάμε, πάμε. Έλα, πάμε να κάνουμε μάθημα. Όχι, όχι. Τι κάνεις? Δεν βλέπεις ότι παίζουμε? Όχι, σταματήστε ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει να με σώσετε. Τι τρέχει? Είμαι ερωτευμένος. Αυτό θα βάλω. Α. Σ' αρέσει? Ναι. Ανυπομονώ να με δουν τα κορίτσια. Άντι, αλήθεια προσκάλεσες μόνο τις φιλενάδες σου? Ναι, γιατί? Ρωτάς γιατί? Είναι πολύ μικρές. Τι βαρετό, δεν μπορώ να παίζω όλη νύχτα με τις κούκλες. Α, κρίμα, γιατί εγώ θέλω να παίζω όλη τη νύχτα με τις κούκλες μου. Δεν μπορούσες να προσκαλέσεις μεγαλύτερα κορίτσια, μωρό μου? Δεν ξέρω μεγάλα κορίτσια, μωρό μου. Αλλά η Εστέλα είναι 13. Και είναι ακόμα μωρό. Και εσύ που είσαι 14. Πάντως εγώ στο λέω, αυτό το πάρτι θα είναι αποτυχία. Εντάξει, αφού θέλεις μεγαλύτερα κορίτσια, θα καλέσω τη γιαγιά. Μόλις έκλεισε τα 66. Είναι αρκετά μεγάλη. Χαχα, τι αστείο. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί ήρθα. Καλά λοιπόν, αν θες, μπορείς να κάνεις την υπηαγωγό μας. Κυρία, κυρία, συγγνώμη. Πάλι εσείς? Ναι, θα μπορούσα να μιλήσω για λίγο με το γιο σας. Ποιος είστε? Είμαι ένας φίλος. Φίλος του γιού μου? Όχι ακριβώς του γιού σας, αλλά με ξέρει όλη η γειτονιά. Είμαι ο προπονητής των Ατρόμητων της ποδοσφαιρικής ομάδας. Εσείς είστε ο διάσημος κύριος Λουτσέρο? Όχι και τόσο διάσημος, κυρία μου.
Ο γιος μου μου μίλησε για σας. Α, ναι, καλά ή κακά? Όχι, πολύ καλά. Μου είπε ότι τα παιδιά σας αγαπούν πολύ. Ναι, ναι. Ξέρετε, ο γιος μου είναι φανατικός με το ποδόσφαιρο. Τι λέτε? Ναι, λατρεύει το ποδόσφαιρο. Μπορώ να του μιλήσω? Όχι, δεν μπορείτε. Μόνο για ένα λεπτάκι, όχι για πολύ. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Μα γιατί δεν μπορώ να του μιλήσω? Όχι, αυτός δεν μπορεί να σας μιλήσει. Ο γιος μου είναι κοφάλαλος. Γιατί δεν παίρνετε μια μπάλα να μου ρίχνετε σουτ? Μόνο εσύ έχεις όρεξη, κανείς άλλος. Γιατί το λες τώρα αυτό? Σωστά, ας παίξουμε λίγο. Όχι, όχι μαζί του. Όταν θα κάνει μπλονζόν θα πέφτουν οι ψήρες του. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Hey, Κλαράκο, ξύπνα, τι έχεις? Τι έχω? Ακούσατε? Μιλάει το παιδί. Παιδιά, αυτό το κορίτσι με πέθανε. Τι να κάνω τώρα? Περίμενε, θα σου περάσει. Εμείς την ξέρουμε, Κάροτ. Ξαδέρφη του Ράτα. Τι και πώς είναι? Είναι... έτσι. Χοντρή? Όχι, Μπόκα, πεπόνια. Τι, πουλάει πεπόνια? Όχι, είσαι τελείως χαζός. Δεν τα πουλάει, τα έχει. Ναι, έχει δύο. Το ένα δίπλα στο άλλο. Τι, όπως τα πόστερ? Τι, πόστερ με πεπόνια? Τι βλακεία. Στήθος, Μπόκα, στήθος. Αυτό μου άνοιξε την όρεξη. Πάω να αγοράσω ένα σάντουιτς. Σας παρακαλώ, παιδιά, πρέπει να με σώσετε. Πώς? Τι θες να κάνουμε? Δεν ξέρω. Πάντως απόψε πρέπει να τη δω. Θέλετε ένα καφεδάκι, κυρία? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτό το κύπελο είναι το πρώτο που κέρδισε η ομάδα μας. Κάναμε ένα καταπληκτικό πάρτι εκείνο το βράδυ. Ξέρετε, πολλές φορές έχω σκεφτεί να έρθω εδώ και να σας μιλήσω ειδικά για τον Ρομπερτίτο. Α, ναι? Και γιατί δεν ήρθατε? Ξέρετε πόσες φορές τον είδα εδώ μέσα να κοιτάει? Ναι, θα ήθελε να είναι πολύ με τα παιδιά. Ωραία, και γιατί δεν το φέρνετε? Ναι, αλλά... Πού είναι το πρόβλημα? Δεν είπατε ότι του αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο? Όχι απλώς του αρέσει, το λατρεύει το ποδόσφαιρο. Ωραία. Δεν χάνει ούτε ένα μάτς στην τηλεόραση. Όσο για τους παίκτες, τους ξέρει όλους με το όνομά τους. Α, ναι? Ναι. Αλήθεια, ποια θέση του αρέσει? Όχι, μην μου πείτε. Θα το βρω μόνος μου, αφήστε με. Όχι, δεν θα το βρείτε. Θα το βρω, έχω καλή μύτη εγώ, ξέρετε. Μου φαίνεται για επιθετικός. Είναι γρήγορος, έξυπνος. Όχι. Όχι. Αμυντικός, γιατί είναι... Όχι. Σεντερφόρ τότε. Εντάξει. Τότε στη θέση του τερματοφύλακα. Ούτε τερματοφύλακας. Όχι. Όχι. Και ποια θέση του αρέσει? Του διαιτητή. Διαιτητής? Ναι, λατρεύει το διαιτητή Καστρίλη. Τη μουσική, κορίτσια, τη μουσική! Ναι, θεία, και εγώ θέλω να την κλείσω, αλλά δεν με αφήνει. Τι, δεν σ' αρέσει ο Ρίκι Μάρτιν? Ναι, αλλά μ' αρέσουν κι άλλοι. Έλα, χαμήλωσέ το. Α, ήρθαν τα κορίτσια. Α, περιμένω να φορέσω τη στολή της νηπιαγωγού πρώτα. Γελάσαμε. Γεια σας, κορίτσια. Γεια. Έφερα μερικές κασέτες που έγραψε το ράδιο. Εγώ έφερα το CD του Λουί Μικέλ. Εγώ έφερα το CD του Ηλία Κουριάκη. Αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα τώρα στην πανιέρα. Έλα τώρα στην πανιέρα, μπέμπα. Ελάτε να το βάλουμε. Όχι, όχι, περιμένετε, τώρα ακούμε Ρίκι Μάρτιν. Χαρέθηκα να ακούω το Ρίκι Μάρτιν. Ελάτε, κορίτσια. Αντρέα, δεν μπορείς να βάζεις μόνο τη μουσική που σ' αρέσει? Καλά, βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά μόνο για λίγο, έτσι. Προσοχή με τη μουστάρδα, μην τα κάνετε χάλια. Κορίτσια, ακούμε ακόμα ένα τραγούδι και μετά βάζουμε πιτζάμες. Μαμά, μπορείς να φύγεις? Ναι, η γιορτή δεν είναι για τους μεγάλους. Για το φαγητό, μην ανησυχείτε, θα σερβιριστούμε μόνες μας.